8 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό, εκατοντάδες άστεγοι που διαμένουν σε σκηνές, στους δήμους Μινώα Παιδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων βυθίζονται στην απόγνωση. Η περιφέρεια έδωσε κάτι σπίτια, αλλά δεν είναι κατάλληλα να μπούμε μέσα, δεν είμαστε σκύλοι. Είμαστε ανθρώποι, μπελοκομματιάριδες, δεν ακούγονται με τα μάτια μου. Το σπίτι που παραχωρήσαν στις ειδικές του μπαμπά μου, δεν είναι κατάλληλα αυτή τη στιγμή να πάρω τα παιδιά μου που δεν έχω τίποτα να πάω εκεί μέσα να μείνουν. Σε ποιο σημείο ήταν αυτό? Στο Ηράκλειο. Κοίτα, τα κτίρια είναι καλά. Οι συνθήκες όσους μέσα είναι, φανταστείτε ένα σπίτι που το έχουν εγκαταλείψει, ας πούμε, Βουργάροι, Ρουμάνοι, τι να πω τώρα. Ένα σπίτι πάρα πολύ παλιό. Σου δει το έχουν ψιλοκαθαρίσει, δεν είναι να κάτσει. Εγώ, με τα παιδιά μου, αξιοπρέπει, δεν τα πάω να κάτσουν εκεί πέρα. Το δικό μου το παιδί. Με 3 παιδιά. Χωρισμένη. Δεν βρίσκει σπίτι. Πού θα μείνει? Και δεν δικαιάται η Τσίσκο. Κοντέινερ. Ο δήμαρχος είπε ότι δικαιάται. Ο άλλος είπε όμως. Ναι. Ότι δεν δικαιάται, λάθος άκουσε ο δήμαρχος. Οπότε λέτε ότι αυτοί που νίκιασαν σπίτια είναι στον αέρα. Εντελώς, ξεκρέμαστοι. Ξεκρέμαστοι. Πού είναι το κράτος? Στις σκηνές έξω από το εκθεσιακό κέντρο, πληγέντες περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, τα φαινόμενα κλοπών στο καταβλισμό, καθώς και τους προβληματισμούς τους σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής για τη στέγασή τους σε οικίσκους. Φύλαξη, φύλαξη, παιδιά, γιατί γίνεται εδώ ένα πανικό. Σε ρούχα παίρνουν ναι, από ανάπλου ανθρώπου εδώ πέρα. Έχω πει ένα προχθέ στην Λιμπάνη και τι κουβέρτε του ανθρώπου και φώναζε. Συγκεκριμένα και εγώ ένα πρωί είχα εδώ πέρα κάτι τρόφιμα και κάτι λεφτά μέχρι να πάω και είδε να αποβγάλω τον άντρα μου είχαν εξαφανιστεί. Περνάνε, ό,τι δούνε στην καρέκλα πάνω θα το πάρουν. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στον χώρο που διαμορφώνεται απέναντι από το εκθεσιακό κέντρο άνω των 20 στρεμάτων όπου πρόκειται να στηθούν οι πρώτοι οικίσκοι. Εγώ εκτιμώ ότι τέλος αυτής της εβδομάδας που θα μπει εμείς θα είμαστε σχεδόν έτοιμοι να δεχτούμε τους πρώτους, τους 30 που είναι έτοιμοι στην Αθήνα. Την ίδια ώρα κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών συνεχίζουν τις αυτοψίες σε Αρκαλοχώρη και σε άλλα χωριά. Έχουν κόψει κολόνες εδώ πάνω κορφή όπως τη βλέπετε με την κάμερα, μα δείτε εκεί πάνω μπροστά. Εγώ έχω πάθει περισσότερη ζημιά εμπορικό. Δηλαδή όλο το εμπόριο σχεδόν έχει καταστραφεί μέσα. Πού είναι η περιφέρεια? Τόσες μέρες έχει έρθει η περιφέρεια να δει τα καλλιά μας. Την ώρα του σεισμού είχα άγιο που βγήκα ζωντανός από εδώ μέσα, παιδιά. Ο πρώτος έλεγχος, έτσι δεν έχει ξαναγίνει? Πρώτος, ο πρώτος. Ωστόσο μένετε στα σπίτια σας? Μένουμε με το φόβο. Έχουμε πάθει από 3 ζημιά και το πιο σοβαρό είναι ότι έχουμε ανησυχία διότι θα συνεχίσει η κατάσταση. Τραγικές εικόνες και στο Δημοτικό Σχολείο Θραψανού. Τα παιδιά από θαύμα πιστεύω βγήκαν έξω χάρη των εκπαιδευτικών μας. Οι γονείς βέβαια είχαν μαζευτεί εδώ γύρω από το σχολείο, με το δίκιο τους βέβαια, με πανικόβλητοι. Γυρεύαν να βρουν ο καθένας τα παιδιά του που ήταν. Το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού που ξεχώριζε για την ομορφιά και την αρχιτεκτονική του, γκρεμίστηκε μόλις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το πρωινό της Δευτέρας, 27 Σεπτεμβρίου, έπειτα από τον τρομερό σεισμό. Μικρά παιδιά ούρλιαζαν τη στιγμή του σεισμού με τους δασκάλους να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να τα καθοδηγούν βγάζοντάς τα σώα και αυλαβή. Ακούγαμε τους δίπλα στις διπλανές τάξεις τους, τα παιδιά που ούρλιαζανε γιατί μερικά φοβηθήκανε πάρα πολύ. Ευτυχώς όμως οι δάσκαλοι ψύχρεμοι, ευτυχώς, είχαμε κάνει και τις προηγούμενες μέρες ασκήσεις 3 φορές σεισμού. Τα παιδιά ξέρανε ακριβώς τι να κάνουν και με την καθοδήγηση των δασκάλων στις τάξεις μέσα. Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα. Εύχομαι και ευελπιστώ να μπουν όλοι οι παράγοντες για να ξαναφτιαχτεί το σχολείο, γιατί πραγματικά είναι ένα στολίδι για τον τόπο μας.